Στο μεγάλο ζήτημα του νέου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, που ορίζει και έξω πανεπιστημιακού στο Συμβούλιο Διοίκησης των Πανεπιστημίων, σε ποσοστό μάλιστα 40% των μελών, και ανάδειξη του Προέδρου του Συμβουλίου από ιδιώτη έξω πανεπιστημιακό, αναφέρεται ο Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μιλόπουλος. Μία από τις πολλές ενστάσεις, βεβαίως. Είναι μία από τις πολλές ενστάσεις, διότι όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης παραπέμπει σε διοίκηση των ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, από την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα, από μέλη της ίδιας δηλαδή της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αυτή είναι η έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και για άλλους, αλλά ένας εξ αυτών πράγματι είναι αυτός, ίσως ο κορυφαίος, όλα τα πανεπιστήμια της χώρας για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το ερώτημα της ακύρωσης των αντισυνταγματικών διατάξεων του νόμου αυτού. Μία από τις οποίες είναι και αυτή. Στις 3 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα εκδικάσει την υπόθεση. Η απόφαση θα βγει αργότερα, όπως συμβαίνει συνήθως με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εδώ υπάρχει πράγματι ένα θέμα. Έχουμε ένα νόμο, είναι νόμος του κράτους, έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα όμως αυτός εμπεριέχει αντισυνταγματικές διατάξεις. Η υποχρέωση των διοικήσεων των πανεπιστημίων είναι να εφαρμόσουν τον νόμο αφενός μέχρι ότου ο νόμος να πέσει στα συνταγματικά δικαστήρια. Από την άλλη μεριά όμως είναι υποχρέωσή μας να παραπέμπουμε τα αντισυνταγματικά, τις αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου αυτού στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το ερώτημα της ακύρωσης των διατάξεων αυτών. Και αυτό κάνουμε. Ο νόμος εφαρμόζεται μέχρι ότου να κριθεί αντισυνταγματικός. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι ως διοίκηση του Πανεπιστημίου να εφαρμόσουμε τον νόμο του κράτους. Δεν έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε ασφαλιστικά μέτρα μέχρι ότου να εκδικαστεί η απόφαση και να μην εφαρμοστούν αυτές οι αντισυνταγματικές διατάξεις. Συνεπώς, το Πανεπιστήμιο θα υποστεί αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία να κάνει εκλογές, να εκλέξει συμβούλιο, το οποίο ενδεχομένως να ακυρωθεί μετά από λίγο καιρό, πράγμα το οποίο σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, μια μεγάλη αναστάτωση όπως και να έχει το πράγμα για τα πανεπιστήμια. Δυστυχώς θα το υποστούμε διότι πρόκειται για ένα πολύ κακό νόμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον οποίο όμως πολύ κακό νόμο δεν έχουμε δυνατότητα ως διοικήσεις να μην εφαρμόζουμε. Επιμένω σε αυτό. Αναμένεται να κάνουμε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Θα δώσουμε τους εκλογικούς καταλόγους και ό,τι άλλο χρειάζεται βεβαίως για να προχωρήσουν να γίνουν οι εκλογές. Παραλλήλως βέβαια δεν σταματάμε, γιατί δεν είναι τα πανεπιστήμια υποχρέωσή τους μόνο η εφαρμογή του νόμου βέβαια. Πολλό δε μάλλον υποχρέωση των πανεπιστημίων είναι να παράγουν και να μεταδίδουν την επιστημονική σκέψη, την επιστημονική γνώση. Έτσι λοιπόν τα ανώτατα ερευνητικά, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία είναι πνευματικά ιδρύματα, έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν τα σφάλματα της πολιτείας και να προτείνουν λύσεις για την βελτίωσή τους. Έτσι λοιπόν δεν θα πάψουμε να λέμε ότι είναι ένας κακός νόμος, δεν θα πάψουμε να λέμε ότι είναι ένας νόμος ο οποίος δεν βοηθά το Πανεπιστήμιο σήμερα στα πολύ μεγάλα και δύσκολα προβλήματά του. Είναι όμως ένας νόμος που τι να κάνουμε, υποχρεούμαστε να τον εφαρμόσουμε μέχρι ότου να ακυρωθεί. Κοιτάξτε να δείτε, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της μεταρρύθμισης των πανεπιστημίων ήταν το ερώτημα της αποκομματικοποίησης των πανεπιστημίων. Διότι πράγματι υπήρχε σε μεγάλο βαθμό έλεγχος των φοιτητικών παρατάξεων από τα κόμματα τα οποία τα κόμματα που εκπροσωπούνταν από τις παρατάξεις αυτές. Περίμενε κανείς σε ένα καινούριο νόμο ότι ο κομματισμός στα πανεπιστήμια θα έχει αντιμετωπιστεί. Μετεκπλήξεως διαπιστώνει κανείς ότι στο καινούριο νόμο το εκλογικό σύστημα για τις εκλογές για το Συμβούλιο Διοίκησης είναι τέτοιο, ώστε όχι να επιτρέπει, αλλά να προτρέπει σε ομαδοποιήσεις, είτε σύμφωνα με ομάδες συμφερόντων, είτε σύμφωνα με κόμματα, προκειμένου να εκλεγεί κανείς στο Συμβούλιο. Δηλαδή, το πω απλά. Ένας μεμονωμένος συνάδελφος, ένας μεμονωμένος πανεπιστημιακός, ο οποίος δεν έχει ισχυρή ομάδα από άλλους μέσα στο πανεπιστήμιο να συνεργαστεί μαζί τους για τη σταυροδοσία, δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να εκλεγεί. Άρα λοιπόν δυστυχώς από τη σκύλα πέσαμε στη χάριβδη. Δηλαδή στο όνομα της αποφυγής του κομματισμού και των ομαδοποιήσεων έχουμε ένα νόμο ο οποίος ευνοεί, ο οποίος προτρέπει σε ομαδοποιήσεις και το βλέπει αυτό κανείς και στην πράξη, διότι ήδη αρχίζουν και λειτουργούν ομάδες συμφερόντων μέσα στο πανεπιστήμιο, οι οποίες προωθούν συγκεκριμένους πανεπιστημιακούς για το Συμβούλιο, με αντάλλαγμα αυτοί να ψηφίσουν κάποιους εξωπανεπιστημιακούς, οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Επιχειρηματικά περισσότερο και παραπέμπω, αναφέρομαι στην κίνηση που έγινε περί τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Γιάννη Μπουτάρη, το καλοκαίρι, 70 επιχειρηματιών της πόλης, οι οποίοι διεκδικούσαν να διοικήσουν το πανεπιστήμιο. Επιχειρηματίες οι οποίοι ουδέποτε
θέλησαν να βοηθήσουν το Πανεπιστήμιο στις δύσκολες ώρες του, ουδέποτε χρηματοδότησαν την έρευνα στο Πανεπιστήμιο, οι βρήκαν τώρα ανοιχτή την πίσω πόρτα, ας το πούμε, λόγω του νόμου αυτού, και θέλουν τώρα να έρθουν να διοικήσουν και να λύσουν τα προβλήματα του Πανεπιστημίου. Άνθρωποι οι οποίοι όχι δεν έχουν διδάξει ποτέ, όχι δεν έχουν κάνει έρευνα ποτέ, ενδεχομένως και να μην έχουν σπουδάσει ποτέ.